Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυβωτός του Γένους, όπου έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να αποδεχτεί την πρόσκλησή μας ο πατήρ Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν για προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μυτιλίνη. Ο πατήρ Χρήστος, εκτός ότι τον ξέρετε όλοι από την τηλεόραση, είναι πολύ αγαπητός στην νεολαία στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Έχει τελειώσει και τη θεολογική σχολή. Αυτό που μας δίνει σε εμάς αξία είναι ότι αγαπάει πολύ το νησί μας, τη Μυτιλίνη. Έχει γίνει ένας πρεσβευτής του νησιού. Οπουδήποτε πηγαίνει, μιλάει με τα καλύτερα για τη Μυτιλίνη. Εμείς είχαμε αρκετούς γνωστούς εδώ και πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είναι η πρώτη φορά που το συναντώ από κοντά. Μας συνδέει ο πνευματικός μου από τον Πανταμάδο, ο πατήρ Χρήστος, και άλλοι πολλοί από τη Θεσσαλονίκη. Ήτανε πολύ ξαφνική η οργάνωση της εκδήλωσης, γιατί Τρίτη βράδυ μιλήσαμε με τον Παπαχρήστο, Τετάρτη πήραμε την απόφαση από το Δέλτα Σίγμα και έπρεπε από Τετάρτη μέχρι και σήμερα που είναι Δευτέρα να βρούμε το χώρο, να βγάλουμε τις αφίσες και να γίνει ενημέρωση. Οι περισσότεροι το μάθατε τελευταία στιγμή. Θα μας φελάει ο πατήρ Χρήστος μέσα στο καλοκαίρι, όταν θα μας ξανάρθει μια ακόμα συνάντηση, να τα πούμε καλύτερα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, το σύλλογο μας το ξέρετε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε στον πατέρα Χρήστο. Με επιτρέψεις όρθιος. Με επιτρέψεις να μιλήσω όρθιος. Εννοείται. Καλησπέρα σε όλους. Νιώθω ύψιστη τιμή που είναι η πρώτη μου επίσημη έτσι εκδήλωση σε αυτό το νησί που δεν ξέρω γιατί και πώς. Κάθε φορά που έρχομαι το αγαπάω και το λατρεύω και πιο πολύ. Θέλω να μάθω και την τελευταία του γωνιά και δεν ξέρω, μπορεί να γίνει ο τόπος μου, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά το αγάπησα, το αγαπάω και θα το αγαπάω μάλλον μέχρι το τέλος. Λιγόστεψε το λίγο, δεν θέλω να ακούγεται από τον Τιντζιντζιν. Τώρα, τι θα έλεγα σαν εισαγωγή. Την τρέλα μου, όσοι την ξέρετε, την ξέρετε. Όσοι δεν την ξέρετε, καλά να πάθετε που ήρθατε εδώ απόψε. Θα παίξουμε λοιπόν ένα παιχνίδι τρέλας. Να δούμε ποιος θα βγάλει περισσότερη τρέλα, εσείς ή εγώ. Γιατί συνηθίζω να κάνω κουβέντα με τον κόσμο. Το πρώτο που όταν μου είπε το θέμα ο πατήρ Θεόδωρος, και τον ευχαριστώ πολύ και αυτόν και το συμβούλιο που με εμπιστεύτηκαν, όταν μου είπε λοιπόν το θέμα να μιλήσω για την νεολαία, μου ήταν το πιο εύκολο θέμα αυτό. Γιατί με τα παιδιά μου το σχολείο ήμουνα, τώρα τελείωσα, ήμουνα 29 χρόνια εκπαιδευτικός, κυρίως στα παιδιά του Λυκείου. Και τώρα παίζουμε ένα παιχνίδι ωραίο με εκείνα τα παιδιά που είναι παραπεταμένα. Τα πιο ανήθικα παιδιά των γηπέδων. Ξέρω ότι οι μεγαλύτεροι όταν τα ακούτε αυτό δεν σας αρέσει. Αν ήμουν στη θέση σας και εγώ δεν θα μου άρεσε, πώς ένας παπάς τώρα τρέχει και πηγαίνει με αυτούς, παίζει, τραγουδάει, χορεύει, χοροπηδάει μαζί τους. Μου έχουν μία μόνιμη θέση στη θύρα 4 και με περιμένουν πάντα εκεί. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τις εμπειρίες μου που έχω με αυτά τα παιδιά. Ρε εσείς, ξέρετε τι σημαίνει να είσαι στο γήπεδο, να καίει γύρω σου, καίνε αυτά τα σημεία κάποιες στιγμές, από την τρέλα, από τον παλμό, από τους πυρσούς που ανάβουν, από τα συνθήματα που λένε, από αυτό που βγάζουν εκείνα τα παιδιά εκείνη την ώρα, και να σου έρχεται ο άλλος, να σε παίρνει μια αγκαλιά, να έρχεται στα αυτή σου, και να σου λέει, «Παπά μου, άκου, άκου, δεν τα αντέχω άλλο, άστα αυτά τώρα εδώ». Ενώ και αυτός είναι φανατικός.
θέλω να βγάλω αυτό που με πνίγει, που με πλακώνει. Έκανα παπά μου αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό στη ζωή μου. Και σου λέει μέσα σε 15, 20, 30, 50 δευτερόλεπτα όλες τις αμαρτίες. Και αρχίζει να κλαίει και ας είναι ένας λεβένταρος 20, 25, 30 χρονών. Και αφού με αγκαλιάζει μετά και με βρέχει με τα δάκρυά του, ξαναλέει, παπά μου, θέλω να μου πεις πώς να τα ξαναβρω με τον εαυτό μου, με τον πατέρα μου, με τη μάνα μου, τους δικούς μου, τα αδέρφια μου, με το Θεό μου, και ρε παπά να τα ξαναβρω και με το κορίτσι μου, με πονάει που δεν τα πάμε καλά. Λυγίζω κι εγώ εκείνη την ώρα, πιστέψτε με, και λέω πόσο θα ήθελα να μπορούσα εκ του θεσμού του ιερέα να τα έχω αυτά σε μία κάμερα και να τα ζείτε όλοι σας και να βλέπετε στα σπίτια σας μετά όσοι και όσες είναι πατεράδες και μανάδες τέτοιων παιδιών, πώς μπορεί ένα παιδί να βρει την αλήθεια ακόμα και σε ένα σημείο που καίνε και ζεματάνε οι τρέλες των παιδιών. Ξεκίνησα με αυτό το παράδειγμα. Γιατί? Διότι νιώθω ότι σε αυτήν την κοινωνία που την πλάθουμε, παλεύουμε, κάνουμε, αγωνιζόμαστε όλοι να βρούμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, και όσο πάει φτιάχνουμε και ομάδες αγώνα ο ένας εναντίον του άλλου, ποιος κατέχει την αλήθεια και ποιος δεν την κατέχει, ποιος είναι ο καλός χριστιανός και ποιος είναι ο κακός χριστιανός, ποιος είναι ο καλός πατριώτης και ποιος είναι ο κακός, και γίνεται ένας αγώνας και μια πάλη πλειοδοσίας, πίστεως, ορθοδοξίας, εθνικοφροσύνης, εθνικοπατριοσύνης κτλ. Και όταν βλέπω αυτά τα παιδιά με αυτήν την αλήθεια, γονατίζω, λυγίζω. Και όλο και περισσότερο πλέον, όπου με βρουν, ακόμα και εδώ που ήρθα, μου ήρθα άγνωστος μεταξύ αγνώστων, πάλι να με προσεγγίζουν, να με αγκαλιάζουν, ήξεραν ότι σήμερα είμαι στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ. 100, 150, τα περισσότερα παιδιά να έρθουν να μ' αγκαλιάσουν σφιχτά και πάλι να μου πούν στα φτάκια 2, 3, 4, 5 πραγματάκια εύκολα, όμορφα, αληθινά. Έκανα αυτά τα λάθη, παπά μου. Τα έκανα. Ξέρετε κάτι? Είτε μας αρέσει, συγχώρεσέ με παπά μου, είτε δεν μας αρέσει, εκεί είναι ο Θεός. Εκεί που πάμε εμείς οι μεγάλοι, δεν ξέρω αν είναι ο Θεός. Πολύ με προβληματίζει αυτό. Άραγε μωρέ, έχουμε βρει τον Θεό ή κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας, αλλά κοροϊδεύουμε και τους άλλους, είτε τα παιδιά μας στο σπίτι, είτε και εμείς ακόμα από την εκκλησία μέσα μιλάμε, κηρύγματα, λέμε. Εκείνα τα παιδιά όμως, με 1, 2, 3 βήματα και είναι έτοιμα να αγκαλιάσουν το Θεό. Έτοιμα.
Ξέρετε πόσες φορές μου ήρθαν γυναίκες και άντρες να μου πουν αυτά που η κοινωνία λέει βαριά αμαρτήματα και να μου τα πούνε και να έχουν μαλακώσει τόσο πολύ την καρδιά τους με τόση διάθεση, με τόση ομορφιά, με τόση λαχτάρα που λέω αυτός, τον βρήκε το Θεό πριν έρθει σε μένα. Και ξέρετε κάτι, αυτό το έχουν βρει ακόμα και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι καν βαπτισμένοι και χριστιανοί. Με βρίσκουν μουσουλμάνοι. Προχθές ήρθε ένας, κάπου βγήκαμε την παπαδιά μου να φάμε εκεί στην κοντά στο που μένω, προς το Σταυρό, προς την Βόρεια Χαλκιδική, και ήταν μια παρέα και έρχεται η παρέα να κάτσει μαζί μας και λέει αυτός είναι Τούρκος και είναι μουσουλμάνος. Ήρθε, μ' αγκάλιασε και δεν έφευγε από δίπλα μου και μου δείχνει, ήξερε λίγα ελληνικά γιατί ζει στην Ελλάδα με δουλειές και πηγαίνω έρχεται, και μου έδειξε δεκάδες βίντεο που κάθεται και τα ακούει, μπας και καταλάβει τι λέω. Και λέω, Θεέ μου. Και άμα πάει κανένας στον Αγιώργη τον Κουδουνά, θα δει, εκεί να δείτε τι τρέλα γίνεται, με όλους αυτούς που πάνε να προσκυνήσουν, πατήστε όποτε θέλετε, Αγιώργης Κουδουνάς, εικόνες, φωτογραφίες. Θα δείτε μια ουρά από εδώ μέχρι κάτω στο δρόμο, 2, 3, 4 χιλιόμετρα, μπουλούκι ολόκληρο που πάνε να προσκυνήσουν. Και εκεί έχω βρεθεί να λειτουργώ συχνά και μετά να κάθομαι, μου έλεγε ο Γεροσεραφείμ, ένας καταπληκτικός καλόγερος ηγούμενος της Μονής, ο Αγιώρης ο Κουδουνάς είναι στο μεγάλο νησί των, μπροστά από την Κωνσταντινούπολη, τα Πριγκιπόνησα, το μεγάλο, πάνω στην κορυφή, το Μπουγιού Καντά που λένε οι Τούρκοι. Και εκεί στη μνήμη της στην γιορτή της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας, που είναι και της Αγίας Θέκλας που έχουν την Αγία Κάρα της, και στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου που πάντα την κάνουν 23 του Απρίλη, δεν την αλλάζουν ακόμα και Μεγάλη Εβδομάδα να πέσει, χιλιάδες που έρχονται να προσκυνήσουν τον Αγιώργη μας, την Παναγιά μας, τους Αγίους μας και να χτυπήσουν την κεφάλα τους με μετάνοιες κάτω. Και να κάθεται ο παπάς και ο Παπαχρίστος εκεί στο στασίδι και να μου λέει ο Γέροντας, θα τους σταυρώνεις, παραξηγούνται αν δεν τους σταυρώσεις. Και αυτοί είναι χιλιάδες. Και φεύγαμε από εκεί την τελευταία φορά που πήγαμε πριν τον κορονοϊό και είχα και την Παπαδιά και φίλους, ήμασταν 9 άτομα, και σταματάει το περιπολικό της τουρκικής αστυνομίας και λέει, παίρνα μέσα παπά. Εγώ μαζεύτηκα, λέω, τώρα κάτι θα γίνει. Λέω, έκανα κάτι ελληνικά. Και λέει, όχι παπά, μπες να σε πάω στο λιμάνι. Και λέω, έχω και την παρέα μου, όλοι μέσα. Το Θεό λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιος τον βρίσκει πότε και πού και πώς πάνω σε αυτήν τη γη. Εμείς γιατί σκληρύναμε τις καρδιές μας. Ακόμα και στα παιδιά μας τις σκληρύναμε τις καρδιές μας. Δεν θα σας πω για εκείνα τα μέρη για κρυπτοχριστιανούς ποιοι και πώς και πότε και πού συναντάω και πού δεν συναντάω, γιατί είναι επικίνδυνο για αυτούς να το πω. Μπορούσα να σας πω ατελείωτες ιστορίες. Τα παιδιά μας λοιπόν, πολλές φορές
έρχονται στους παπάδες και τον βρίσκουν το Θεό. Ωραία είναι, καλύτερα είναι έτσι. Και τον βρίσκουν το Θεό. Αλήθεια σας λέω. Τι χρειάζεται λοιπόν, μπήκα από τον παράξενο το δρόμο, έτσι για να σας πειράξω. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε στα σπίτια μας, τι χρειάζεται να κάνουμε απέναντι στα παιδιά μας, για να τους δείξουμε και να τους αφήσουμε το δρόμο, ότι εδώ αν περπατήσεις κάπου θα βρεις τον Χριστό. Θυμάστε ρε εσείς το Ευαγγέλιο της πορείας προς Εμαούς που διαβάζουμε το πρωί εμείς οι ιερείς, που είναι ένα από τα 11 Ευαγγέλια του Όρθρου, όπου λέει πορεύονταν οι δύο μαθητές του Χριστού, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, και ενώ τους έφτασε ο Χριστός, τους μιλούσε και δεν τον κατάλαβαν. Τι μας λένε αυτά τα γεγονότα? Ότι μπορεί και εμείς να μας μιλάει, να διαβάζουμε, να ζούμε μέσα στην Εκκλησία και να μην έχουμε καταλάβει τίποτα από τον Χριστό. Τίποτα. Και τον κατάλαβαν πότε? Όταν τους είπε ότι εγώ θα φύγω, θα πω παρακάτω. Αυτοί φτάσαν στο σπίτι τους και αυτός σου λέει φεύγω, φεύγω. Και του λένε μείνε με θυμόν, ότι και έκλεικε η ημέρα, τέλειωσε, νύχτωσε, πού θα πας. Νύχτωσε. Και όταν πήγε και τους ευλόγησε, λέει, τον Άρτο, τότε κατάλαβαν. Αλλά όταν τον κατάλαβαν, αυτός έφυγε. Και αυτοί σηκώθηκαν τότε, τόση δύναμη πήραν, που σηκώθηκαν μέσα στη νύχτα και γύρισαν πίσω στους μαθητές για να τους πούνε ότι βρήκαν τον Χριστό. Ξέρετε πόσες φορές ρωτάω τον εαυτό μου, ρε άθλια, το παίζεις και δάσκαλος και στα σχολεία το παίζεις δάσκαλος και τώρα με την εκκλησία το παίζεις ιεροκήρυκες και με τα χαζά τα βίντεο πιστεύεις ότι το παίζεις δάσκαλος. Άρα για αυτόν τον Χριστό τον βρήκες. Ποιον Χριστό όμως? Εκείνον τον Χριστό που αγάπησε. Αγάπησε ποιους? Έχουμε σκεφτεί ποτέ ποιους αγάπησε ο Χριστός? Ότι δεν αγάπησε τους καλούς της εποχής. Δεν ήθελε να κάνει ένα σύστημα καλών της εποχής. Ούτε θα πω τη λέξη αγίων, ενώ εντάξει, αγίους φτιάχνουμε και εμείς σήμερα. Δεν αγάπησε όμως τους θρησκευόμενους, τους θεολόγους. Δεν αγάπησε και τους ιερείς, πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μας δείχνει και όταν σ' αγάπησε τους ιερείς. Γιατί όμως, ποιους αγάπησε? Όταν πήγε, λέει, εκεί σε ένα σπίτι και έτρωγε, που είναι φοβερή, εμένα με τρελαίνει αυτή η περικοπή, γι' αυτό τη λέω σε κάθε μου ομιλία. Όταν πήγε λοιπόν και λέει, δεν πήρε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς μαζί του και αυτοί παραξηγήθηκαν που δεν έτρωγαν και πήραν με αυτό. Και λέει, τους φωνάζει, τους μαθητές, φωνάζουν αυτοί τους μαθητές και λένε, ουκες γίνεται ο διδάσκαλος ημών, δεν τρέπεται ο διδάσκαλος ημών, εστίει και πίνει, να τρώει και να πίνει, με τα αμαρτωλών και τελωνών και πορνών. Ποια είναι η μαγιά όμως αυτού του δασκάλου? Ποια είναι η μαγιά αυτού του δασκάλου? Ότι αυτός ο δάσκαλος δεν εσχύνονταν να τρώει, να πίνει με αμαρτωλούς, με τελώνες και με πόρνες. Αυτός είναι ο Χριστός. Εμείς νομίζουμε ότι ο Χριστός ήρθε να κάνει μια καλή κοινωνία, στην οποία, πόσο επικίνδυνη είναι από εκεί και πέρα η σκέψη μας, στην οποία κοινωνία θα περνάμε όλοι καλά, αλλά θα έχουμε τον πλούτο μας, την εκμετάλλευσή μας, ο ένας τον άλλον, δεν θα μας πειράζει κανένας, και όλα θα πάνε καλά. Και ο άλλος που δυστυχάει δίπλα, και ο άλλος που υποφέρει δίπλα, ας πρόσεχε. Αλλά εγώ είμαι καλός χριστιανός. Υπάρχουν φορές που
μου ήρθαν και εξομολογήθηκαν άνθρωποι με ατελείωτες αμαρτίες και τους είδα μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνονται ασκητές σαν τους μοναχούς στην έρημο. Και εκεί είπα, πω πω Θεέ μου, πόσο γρήγορα αλλάζει ο άνθρωπος. Αν πραγματικά όμως βρει τον πραγματικό Χριστό, όχι τον αυτόν που πλάθουμε εμείς στο μυαλό μας. Γιατί αυτόν τον Χριστό που πλάθουμε εμείς στο μυαλό μας δεν είναι ο πραγματικός Χριστός. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα αυτών των ημερών. Φωνάξανε κάποιοι, θα πω και τη λέξη, και ουρλιάξανε από φωνή. Όταν ήρθε η καραντίνα, γιατί κλείσανε τις εκκλησίες. Και θέλουμε να μεταλάβουμε και θέλουμε να εκκλησιαστούμε και θέλουμε τούτο και θέλουμε εκείνο. Παπά μου, τους ψάχνουμε, ήρθαν. Αυτοί που φώναξαν δεν ήρθαν πάντως. Δεν ήρθανε. Ούτε να κοινωνήσουν, ούτε να εξομολογηθούν, ούτε να κάνουν τούτο, ούτε να κάνουν εκείνο. Κανένας δεν ήρθε. Με λιγότερους είμαστε τώρα από ότι όταν ξεκίνησε η καραντίνα. Εγώ τους μετράω και λέω το μέτρημα, γιατί βγαίνει λιγότερο. Πού είναι όλοι εκείνοι που φώναξαν. Απλά φώναξαν. Και το χειρότερο είναι ότι πίστεψαν ότι φώναζαν και για τον Χριστό. Και όμως υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι δίπλα μας που κάνουν όχι ένα καλό, ούτε δύο καλά, χίλια καλά. Έχω παραδείγματα τα οποία εμένα με διδάσκουν. Ξέρετε πόσες φορές αυτοί που έρχονται για εξομολόγηση γίνονται οι δάσκαλοί μας. Πόσο όμορφα μπορεί κάποιος να αφήσει την αμαρτία δίπλα και να τρέξει και να τον βλέπεις να τρέχει για τον Χριστό και να λιώνει να μάθει για τον Χριστό. Και εμείς που είμαστε χρόνια μέσα στην Εκκλησία να σκεφτόμαστε πώς θα κοροϊδέψουμε τον πνευματικό μας και δεν θα του πούμε την αμαρτία μας ή θα την πούμε μισή και θα την πούμε μισή την αμαρτία. Και αυτό που βγάζει, πουθενά. Πουθενά δεν βγάζει όταν λέμε μισή την αμαρτία. Σας έλεγα προηγουμένως για αυτά τα τρελά παιδιά που έρχονται και εξομολογούνται και λένε κατευθείαν όλες τις αμαρτίες τους. Όλες. Και άμα κάτι ξεχάσει, παπά περίμενε, θυμήθηκα και αυτό. Και ας είναι βαρύ, και ας είναι ντροπιαστικό για τον ίδιο. Το έκανα ο παπά μου και αυτό το έκανα και αυτό το έκανα. Και σου έρχεται ο θρησκευόμενος, να το ελαφρύνουμε λίγο, σου ρίχνει 10 ευλογείτε, εμένα μόλις μου ρίξουν τα ευλογείτε, λέω δύσκολα σήμερα τα πράγματα. Εδώ παιδεύεσαι. Λέω στον εαυτό μου, κάνε υπομονή. Ευλογείτε την ευχή σας. Λέει, έκανα, είπα ένα ψέμα, είναι 40-50 χρονών, 35. Τσακώθηκα με τη μάνα μου, 2-3-4-5 τέτοια. Λέω, σιγά μην ήρθες γι' αυτό, εσύ. Λέω, πες το μωρέ και τ' άλλο, άντε ρε, του λέω, τώρα πες το και τ' άλλο, να τελειώνω, διαβάσ' την ευχούλα, να πας το καλό. Κατάλαβες παπά, έχω και ένα ακόμα. Και κατευθείαν η φράση. Αλλά δε φταίω εγώ ρε παπά. Πριν πει την αμαρτία, μου πετάει και τη δικαιολογία για να είναι εντάξει. Λέω ποιος φταίει μωρέ. Δε φταίω ρε παπά, εγώ δεν το έκανα, εγώ δεν είναι αυτό. Άντε να πούμε ποιος φταίει. Η κουμπάρα λέει φταίει. Φταίνει οι κουμπάρες πολλές φορές. Λέω, το έκανες μωρέ. Όχι, η κουμπάρα έφταιγε. Αφού λοιπόν μου το είπε 10 φορές,
Του λέω, άντε παιδάκι μου στο καλό, άντε στο καλό. Παπά, δεν θα μου διαβάσει ευχή. Όχι. Φέρε την κουμπάρα, ξομολογήθηκε καλά, θα τη διαβάσω ευχή. Και θα είμαστε μια χαρά. Ε, παπά, εντάξει. Εντάξει, έφταιγα κι εγώ λίγο. Με τέτοιον Θεό, λοιπόν, που βρήκαμε, δεν πάμε πουθενά. Και ξέρετε ποιο, ότι και τα παιδιά μας ξέρουν ότι τέτοιο Θεό έχουμε βρει. Άρα δεν είναι ο αληθινός. Και όταν ο Θεός δεν είναι ο αληθινός, δεν γίνεται να πάμε μακριά. Εκεί θα μας παιδεύει ο διάβολος, θα παιδεύουμε εμείς τον εαυτό μας και θα παιδεύουμε και τα παιδιά μας και τους διπλανούς μας. Να σας πω ένα άλλο τώρα κομμάτι το οποίο στα παιδιά μας το φορτώνουμε πολύ. Να σας πω το κομμάτι που δεν δουλεύουμε καθόλου, ειδικά στην εποχή μας, με την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Η αυτοπεποίθηση, μου έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, παιδάκι μου, όταν μιλάς στα παιδιά, είτε στο σπίτι σου, είτε στο σχολείο, είτε στο κήρυγμα, να λες πολύ για την αυτοπεποίθησή τους, να τα ενισχύεις, να έχουν δύναμη να κάνουν πράγματα και μετά να τους κλαδεύεις λίγο τον εγωισμό. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Στα παιδιά μας, πρώτα στο σπίτι, θα μιλήσω μετά και ως εκπαιδευτικός. Η εμπειρία μου είναι μεγάλη το εκπαιδευτικό και με πονάει όταν τα σκέφτομαι αυτά. Στο σπίτι μας, τις περισσότερες φορές, γκρινιάζουμε στα παιδιά μας πως είναι έτσι, πως κάνουν έτσι, πως κάνουν τούτο, πως κάνουν το ένα, πως κάνουν το άλλο. Όλο λάθη, λάθη, λάθη. Λάθη, 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 λάθη. Ναι, ναι, ναι. Λέω σήμερα σε κάποια, φώναξες μωρέ το παιδί σου ή την κόρη σου να μαγειρέψει μαζί και να την αφήσει να σου φτιάξει ένα γλυκό. Όχι, γιατί θα μου τα κάνω όλα χάλια. Δεν μπορεί, δεν θέλει. Είναι τέτοιο, είναι άχρηστη. Να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, πόσο άχρηστα μπορεί να είναι τα παιδιά μας, ακόμα και σε αυτό το πιο απλό. Όταν έκανα στη Θεσσαλονίκη τα συσίτια ξεκίνησαν μέσα από το σχολείο που ήμουν καθηγητής. Ξεκινήσαν μόλις άρχισε η κρίση της πείνας και της φτώχειας. Όλοι σοκαριστήκαμε. Τι είναι τούτο εδώ, πάμε. Κάποιοι που δεν έχουν να φάνε, κάποιοι εδώ, κάποιοι εκεί. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω ένα μάθημα. Είχαμε το δικαίωμα να κάνουμε και ένα παραπάνω μάθημα από το κανονικό μάθημα που είχε η ειδικότητά μας. Η ειδικότητα η δικιά μου και της παπαδιάς, ήμασταν θεολόγοι, κάναμε θρησκευτικά. Εκεί λοιπόν θα κάναμε ένα μάθημα σε άπτεστα ελληνικά, λεγόταν το μάθημα, project. Και μπορούσαμε να βάλουμε ένα διαφορετικό τύπου μάθημα από αυτό. Εγώ πήρα το θέμα, η κρίση της εποχής μας και πώς την γλιτώνουμε. Τέλεια τα παιδιά βρήκαν, κάναν, γράψανε και κατευθείαν μετά από 4-5 διδακτικές ενότητες, κύριε Πάτερ, έτσι με λέγαν τα παιδιά σχολείο, κύριε Πάτερ, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες που δεν έχουν να φάνε. Υπάρχουν τέτοιες, βεβαίως. Μπορούμε, βεβαίως. Μαγειρέμαι λοιπόν στο σπίτι μου, φέραμε μια κατσαρολίτσα, ένα ταψάκι, να πηγαίνω εγώ στις οικογένειες. Αφού πέρασε όμως μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, άρχισα να προβληματίζομαι αν πρέπει να το συνεχίσουμε ή όχι. Μπορεί να μπλέξουμε το σχολείο, ο διευθυντής το κοίταγε λίγο καλά, αλλά και λίγο με προβληματισμό μου έλεγε. Λέω, όχι, θα τα αλλάξουμε, θα κάνουμε ένα σωματείο, να μπορούμε μέσα από εκεί να φτιάξουμε τα συσίτια με την άνεσή μας. Πρώτη μάγειρη όμως, τα παιδιά του σχολείου. Φτιάξανε ομάδες και παρέες και κάθε Σαββατοκύριακο κάναμε μαζί και η παπαδιά που ήταν καθηγήτρια και κάποιες άλλες κυρίες να συντονίζουμε το πώς θα μαγειρεύουν.
Ναι, αλλά τα παιδιά όμως μαγειρεύανε. Πόσες μερίδες φτάσαμε πολύ γρήγορα τις 700. Όλη η περιοχή. Ποιο ήταν το ωραίο όμως, αυτό ήταν εισαγωγή. Έρχεται μια μάνα μια μέρα. Του λέει, ρε πάτερ, είσαι στα καλά σου. Έβαλες αύριο Κυριακή υπεύθυνη να μαγειρέψει η κόρη μου. Αυτή η σπίτι είναι αχαϊρευτή, δεν κάνει τίποτα. Λέω, λες να είναι αλήθεια. Θα δούμε. Θα είμαστε κι εμείς δίπλα. Έλα όμως, λέω, το μεσημέρι που θα τελειώσουμε, να δοκιμάσει το φαγητό της. Έρχεται η μαμά, δεν τα λέω τ' άλλα, και δοκιμάζει το φαγητό. Αποκλείται αυτό να το κάνει η κόρη μου. Αυτή στο σπίτι δεν μαγείρεψε ποτέ. Να σας πω και ένα άλλο κομμάτι που οι μπαμπάδες καταστρέφουμε τα κορίτσια μας. Μιλάμε στο σπίτι βλέποντας την κόρη. Πώς είσαι έτσι, μωρή, ποιος άντρας θα σε δει εσένα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερη φράση να πει ο μπαμπάς στην κόρη του. Και είμαι σε ένα σπίτι και την ακούω αυτή τη φράση. Και του λέω τον μπαμπά, έλα εδώ, ρε, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί το πες. Έχω αγωνία να έχει την αίσθηση ότι δεν τη βλέπει κανένας άντρας, άρα αυτή, εγώ θα κοιμάμαι ήσυχος. Ωραία, του λέω, ήσυχος για καμιά εβδομάδα ή κανένα χρόνο. Μετά ξέρεις τι θα πάθεις. Σας βάλω τώρα αγωνία εγώ τώρα, την κουβέντα μου. Μετά θα πάθεις μια αγωνία ότι το κορίτσι σου θα πιστέψει ότι είναι άχρηστη, ότι όντως κανένας άντρας δεν θα τη βλέπει, άρα θα πάει να επιλέξει. Έτσι τα έλεγα και στο σχολείο, δεν κρυβόμουν. Ή θα επιλέξει γυναίκα, και εσύ είναι κόρη, και σας διαβεβαιώ ότι στις μέρες μας γίνεται πολύ αυτό και θα το βρείτε και θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Κανένας δεν ασχολείται, κανένας, το γιατί. Ή θα επιλέξει τον... Ας το αφήστε το αυτό, μη σας παιδεύω τόσο. Ή θα επιλέξει τον πιο άχρηστο, γιατί γι' αυτόν αξίζει η ίδια να φτάσει. Θέλετε λοιπόν τον άχρηστο γαμπρό. Και όταν θα σας τον φέρει μετά, γιατί παραπονιέστε. Αφού η κόρη, τη φωνή που άκουγε συνέχεια στο σπίτι, είναι είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστη, είσαι άχρηστη, είσαι άχρηστη, είσαι άχρηστη, είσαι άχρηστη, είσαι άχρηστη. Και όμως γίνεται, πιστεύω, σε πάρα πολλά δυστυχώς σπίτια μας. Βάζω και τον εαυτό μου. Κυρία Μαρία, δεν εννοώ τίποτα, συγχώρεσέ με, δεν έχω τίποτα, είναι υπέροχη μαμά. Υπέροχη μαμά και υπέροχη σύζυγος που αντέχει έναν τέτοιο παπά. Σύζυγο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν λοιπόν την αυτοπεποίθηση των παιδιών μας την κάνουμε κομμάτια, κομμάτια, γιατί περιμένουμε μετά το παιδί μας να έχει δυνάμεις, να έχει ψυχή, να έχει όρεξη, να έχει δύναμη, να έχει ενέργεια, να έχει πίστη ότι μπορεί να κάνει το καλύτερο. Γιατί μετά πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνει το καλύτερο, όταν εμείς οι ίδιοι είπαμε χιλιάδες φορές στο παιδί μας είσαι άχρηστος και ανίκανος και παράδεκτος και δεν μπορείς. Πάμε να κάνουμε μια δουλειά με το αγόρι μας εμείς οι άντρες και δεν το αφήνουμε να πιάσει καν το κατσαβίδι να βιδώσει. Να πιάσει και να κάνει κάτι και σε κάνει και λάθος. Εμείς τα μάθαμε όλα από μόλις γεννηθήκαμε. Το παιδί μας δεν τα άμαθε. Δεν υπάρχει χειρότερο κομμάτι. Θέλω αν από όλα αυτά τα χαζά που θα σας πω, μείνει κάτι, εδώ αυτό θέλω να σας μείνει. Δεν υπάρχει χειρότερο κομμάτι αν στο σπίτι μας, εμείς οι ίδιοι, είτε ο μπαμπάς, είτε η μαμά, είτε ο παππούς, είτε η γιαγιά, ή το αδερφός και η αδερφή ο ένας τον άλλον, πείθουμε το παιδί μας ότι είναι άχρηστο, ανίκανο και απαράδεκτο. Πιστεύετε ότι εμείς οι υπόλοιποι, τα δικά μας παιδιά όταν σπουδάζαν, όταν ήταν μαθητές, δεν κάνανε ζαβουλές, δεν κάνανε χαζομάρες, ή ξεχάσαμε όλοι μας ότι και εμείς κάναμε ζαβουλές και χαζομάρες. Ήρθε ο γιος μου μεγάλος κάποια στιγμή
και μου λέει, τι θέλεις, ρε, του λέω, 10 η ώρα και ξαναήρθε σπίτι. Λέει, πήρα αποβολή. Κατευθείαν σκέφτηκα, ήρεμα, το παιδί θα πάρει αυτό το μάθημα που πρέπει. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Τουλάχιστον ξέρεις γιατί την πήρες. Ναι ρε μπαμπά, άξιζε με 1000. Καλά έκανε και μου την έδωσε. Εντάξει του λέω, με φτάνει. Μου φέρνει βαθμούς ο μεγάλος. 13 στα αγγλικά. Αγγλικά πριν μισό χρόνο είχε πάρει το προφήσεση. Ρε του λέω, τι είναι αυτό, παπά. Ας το μην το σκέφτεσαι. Δεν ξέρω καν ποια καθηγήτρια έχουμε. Ναι, αλλά αυτό το παιδί σε όλα τα άλλα τα μαθήματα ήταν ο μαθητής που πέρασε στη νομική στους 10 πρώτους. Καλά έκανε και δεν πρόσεξε και αγγλικά και ήξερε τι πρέπει να κάνει ως μαθητής. Έμπαινα μέσα στην τάξη. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν θέλω να πω ότι το έκανα εγώ καλά και κάποιος άλλος άσχημα. Πολλοί άλλοι θα το έκαναν πολύ καλύτερα. Τι έκανα λοιπόν, για δέστε τώρα, ο κακός ο μαθητής πώς έπαιρνε μπρος. Έπαιρνα από την προηγούμενη χρονιά το κάθε τμήμα, τι περίπου κουβαλούσε ο κάθε μαθητής από μαθήματα, από βαθμούς κτλ. Και τον μαθητή που ήταν στα όρια, το περνάει, δεν περνάει, αυτόν που λέμε εμείς το οντουβάρι, αυτόν τον μαθητή όταν τον ρωτούσα μια εύκολη ερώτηση, σίγουρη ερώτηση, ότι μπορούσε να την απαντήσει και τον έδειχνα και όλα, του έλεγα, Γιωργάκη, τώρα για σένα η ερώτηση, εδώ πρόσεχε. Και του έρχεται μια ερώτηση που ήταν σίγουρο θα απαντούσε. Η απάντησή μου, μόλις απαντούσε, ρε Γιωργάκη, αυτήν την απάντηση δεν τη σκέφτηκα ούτε εγώ που είμαι και παπάς και θεολόγος. Μπράβο. Εάν μου ξαναπαντήσεις μέσα στο τρίμηνο, ακόμα μια φορά έτσι θα έχεις 20. Και ο Γιωργάκης έπαιρνε 20. Και μου έλεγε η μάνα του, τι τον κάνεις, διαβάζεις θρησκευτικά. Και έμπαινε, λέει, ο ίδιος ο Γιωργάκης, στο διάλειμμα, ρε κύριε πάτε, προσπαθώ και στον μαθηματικό να σηκώνω το χέρι να πω κάτι και κατευθείαν να σηκώνω το χέρι μου λέει «Α, κλείστο ρε, του βάρει, άρε». Και άλλες λέξεις που τις λένε με οι καθηγητές και δεν μπορώ να τις πω τώρα. Άι τώρα. Δεν θα ξαναπαντήσει ποτέ. Και τι θα πάθει αυτό το παιδί. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Δεν μπορώ τίποτα. Δεν υπάρχω. Πόσο εύκολα λοιπόν φτάνουμε ένα παιδί να πιστέψει ότι δεν μπορεί και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απέναντι στους καθηγητές του γιατί δεν τα καταφέρει στα μαθήματα, δεν υπάρχει απέναντι στους γονείς γιατί δεν τα καταφέρει και οι γονείς συνέχεια τον κρίνουν και τον σχολιάζουν και τον απορρίπτουν, δεν υπάρχει και απέναντι στο κορίτσι του ή στο αγόρι του, αντίστοιχα. Οπότε, γιατί περιμένετε μετά τα παιδιά μας να πετύχουν. Ξέρετε μετά στα επόμενα βήματα, μην τρομάξετε. Αν τα σκεφτούμε εν καιρός, δεν τρομάζουν αυτά. Τρομάζουν αν δεν τα σκεφτούμε καθόλου. Ξέρετε στα επόμενα μετά βήματα της ζωής, τι έρχεται να αντικαταστήσει την απόρριψη του παιδιού ή την αίσθηση ότι δεν έχει... ότι δεν έχει επίπεδο, ότι δεν μπορεί, ότι δεν τα καταφέρει. Ξέρετε τι έρχεται να το αντικαταστήσει. Εκείνα τα πράγματα που σε φτιάχνουν δυνατό. Ψεύτικα, ευκαιριακά. Σε φτιάχνουν όμως. Και αυτό είναι οι ουσίες, είναι τα αλκοόλ, είναι η εξάρτηση από το ίντερνετ. Εδώ μέσα τα καταφέρνω. Τα καταφέρνει στο ίντερνετ. Μια χαρά, δεν του λέει κανένας, δεν τον απορρίπτει. Άρα λοιπόν όλη την ημέρα παίζει με το κινητό. Τα καταφέρνει με τους αλήτες που πίνει
οτιδήποτε και νιώθει υπέροχος. Και εμείς μετά πέφτουμε από τα σύννεφα, πώς ρε εσύ το δικό μου το παιδί ρε. Ρε εσύ το δικό μου το παιδί έφτασε εκεί. Ναι. Γιατί δεν ασχολήθηκε με την ψυχή του κανένας από αυτούς τους θεσμούς που έχει η κοινωνία. Οικογένεια, εκκλησία. Ξέρετε πόσο εύκολα είναι σε ένα παιδί να το αφορήσουμε τον έρωτά του. Πανεύκολο. Τι παιδάκι μου ερωτεύτηκες, παίρνα έξω. Και ερωτεύτηκε. Έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μου λένε πολλά παιδιά, τώρα έχουμε και μικρά εδώ, και πώς θα το ξεμπερδέψω αυτό που δεν πρέπει να τα λέω έτσι. Λοιπόν, έρχονται μικρά παιδιά και μου λένε παίζω μόνος μου ή μόνη μου και νιώθω πάρα πολύ άβολα. Και είναι παιδιά. Η δικιά μου θέση. Δόξα τω Θεώ, παιδί μου. Λειτουργείς. Πάμε να δούμε παρακάτω. Το τραγικό είναι το παιδί να μην νιώσει ποτέ ότι λειτουργεί. 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 Υπάρχει. Μετά θα δούμε. Θα το αγκαλιάσουμε και θα το έχουμε δίπλα μας. Μα κάνει μια μικρή ή μεγάλη αμαρτία. Καλά κάνει. Το έχω εδώ μαζί μου. Δεν το έχει ο διάβολος στα χέρια του. Εγώ το έχω. Ο παπάς, ο πνευματικός του, ο εξομολόγος, ο πατέρας του και η μάνα του. Ποιος σας είπε ότι τις αμαρτίες τους κλωτσάμε και τους διώχνουμε. Τους κρατάμε μαζί μας. Και γι' αυτό τους έχω και αύριο είμαι εδώ από μια οικογένεια να τους βαφτίσω το παιδάκι τους εδώ. Γιατί πολύ νωρίς παιδάκι ακόμα κάνανε παιδάκι. Και, και μείνανε και γίνανε συνεργάτες μου. Και είναι από αυτήν την τρελή μου την παρέα που φτιάχνει τα βιντεάκια και τα βλέπετε όλοι εσείς και γελάτε μαζί μου. Γιατί αν ένα παιδί το κλωτσίσουμε στα 10, τόσα τόσα αρχίσει να νιώθει ερωτικά. Πότε θα ξαναγυρίσει κοντά μας, ξέρετε, στα 50, 60, 70, που θα τελειώσουν αυτά, ωραία, εντάξει. Και μέχρι τότε ο διάολος μαζί τους. Όχι, εγώ θέλω εδώ, να είμαστε δίπλα, εδώ. Και να ξέρουμε τι γίνεται. Μου έλεγε ένας πνευματικός, που ήταν ο πνευματικός μου στα νιάτα μου, που ήμουν μαθητής στην Κόνιτσα, Παπαχρήστος, και εκείνος έφυγε τώρα τελευταία από τη ζωή. Μου είπε κάτι. Θα το πω, δεν τρέπομαι. Όχι, δεν τίποτα για να τρέπομαι, αλλά θα το πω. Με φωνάζει λοιπόν πριν φύγει από τη ζωή, μεγάλη ηλικία, Χριστάκη, παιδάκι μου, πρόσεχε, μην καταστρέφεις τα παιδιά του κόσμου. Λέω, τι να εννοεί άραγε ο παππούς, αυτό είναι λίγο όπως το πάρεις. Για εξήγησέ μου, ρε παππούλη, τι εννοείς. Να βρε παιδάκι μου, ξέρεις τι έκανα. Όταν τα είχα μικρά, λέει, τότε, δεκαετία του 60, μεγάλος τώρα αυτός στην ηλικία, και εξομολογούσα, τους έλεγα μία φράση. Αγνή και καθαρή, αγνή και καθαρή, αγνή και καθαρή, αγνή και καθαρή. Έγινε σλόγγαν. Το δέχτηκαν, το αποδέχτηκαν, το χαίρονταν. Όταν όμως αυτή η παρέα των παιδιών έφτασε, λέει, στα 40 τόσα, μου μαζεύτηκαν μια μέρα, λέει, από αυτά τα κορίτσια καμιά δεκαπενταριά και ήρθαν με μια γριάδα που μου κόψανε τα πόδια. Τρελάθηκα, είπα να βγάλω το ράσο και να τα αφήσω. Παπά μου, παπά μου, γεροντά μας, μας το είπε στο σύνθημα και το τηρούμε 20-25 χρόνια τώρα. Φτάσαμε 40-45. Γιατί δεν μας είπες κάποια στιγμή
ότι πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε αλλιώς και να περπατάμε τη ζωή. Και να φτάσουμε κάπου. Και να παντρευτούμε. Και να συνυπάρξουμε. Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με το Θεό μας και με τις αγωνίες μας και με τη ζωή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι η ζωή και η πνευματικότητα και ο Χριστός και η Εκκλησία και η οικογένεια στα παιδιά μας πρέπει να περπατάει μαζί τους και να δει πράγματα χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να φοβάται, χωρίς να απορρίπτει έτσι κι αλλιώς και χωρίς να τα πετάει στο λάκκο και να νιώθουν τα παιδιά μας ότι εγώ τώρα είμαι άχρηστος. Ακόμα κι όταν ένα παιδί έχει φτάσει να παραστρατήσει, δεν είμαι αυτός που θα πω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι παραστράτη, αλλά και εκείνη την ώρα πρέπει να ξέρουμε πώς θα αγκαλιάσουμε, πώς θα νοιαστούμε, όχι να μην του δώσουμε, όχι μην σας περνάει στο μυαλό ότι λέω, να του δώσουμε έτσι και λέω άφησε αμαρτιών, καλά κάνεις και τρυπιέσαι, καλά κάνεις και μεθάς πρωί, μεσημέρι και βράδυ, όχι. Αλλά έλα εδώ παιδί μου, σε αγαπάω, είμαι περήφανη που είσαι παιδί μου και έχεις φτάσει κάπου που παιδεύεσαι εσύ πρώτα. Έλα τώρα εδώ. Όχι, δεν ντρέπομαι για σένα. Πονάω για σένα. Δεν ντρέπομαι για κανένα παιδί που έρχεται και εξομολογείται, ό,τι και αν μου πει. Και νομίζω ότι και εδώ μέσα υπάρχουν κάποιοι που έκατσα και σήμερα και χθες και μίλησα. Έτσι πιστεύω. Με αγάπη και ηρεμία και κατανόηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε στα σπίτια μας, αυτό πρέπει να κάνει το σχολείο μας, αυτό πρέπει να κάνει η εκκλησία μας, αυτό πρέπει να κάνει η κοινωνία μας, αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος, αν θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν σχέση με και με τα ιερά και τα όσια, αλλά και με τη ζωή έξω. Όχι. Ευτυχώς που δεν εξομολογάω καθόλου, ούτε μοναχούς, ούτε μοναχές. Και ευτυχώς που όταν πήγα να γίνω καλόγερος στο Άγιον Όρος, ο Γεροπαΐζος μου έδωσε μια κλωτσιά και με έδιωξε. Πραγματικά έτσι έγινε. Μια κλωτσιά και με έδιωξε. Και τον λάτρευα μετά που με γλίτωσε. Γιατί σίγουρα μου λέει και θα έρθει η ώρα που θα το φορέσει το ράσο, παιδί μου, αλλά θα είναι άλλο ράσο. Θα μπορείς να το σηκώσεις. Θα μπορείς να το σηκώσεις. Τον ευχαριστώ. Και επειδή εδώ γνώρισα και έναν ακόμα πιο τρελό από όλους μας, τον Παπαφώτη, δοξάζω το Θεό που γνώρισα στην εποχή μας, που η εποχή μας έβγαλε και τέτοιους Αγίους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι τα τελευταία άκρα και να μας δείξουν ότι η πίστη. Ρε εσείς, εμείς δεν είμαστε ούτε Προτεστάντες, ούτε Καθολικοί, να έχουμε τρόπους καλής συμπεριφοράς. Εδώ το μεγαλείο είναι να ενώνουμε την πίστη μας, τη ζωή μας, με την τρέλα μας. Ποιος θέλει να πει, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω μόνο το πρωί. Ακούω. Αυτά τα ωραία που μας είπατε. Πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν μας τα λέει ο κάθε παπάς εκ πλην αλλαχής των εξαιρέσεων επάνω στη Μητυρίνη? Υπάρχουν δύο μεγάλες μητροπόλεις. Αν εξαιρέσεις κάποιους παπάδες μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού, κάποιους από αυτή τη Μητρόπολη και κάποιους από την άλλη τη Μητρόπολη, δεν βγαίνει κανείς να τα πει. Δεν βγαίνει κανένας από την επίσημη εκκλησία, δεν βγαίνει ούτε καν ο αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πατριάρχης, ούτε οι ιεροκήρυκες. Έχω ακούσει άπειρους ιεροκήρυκες κάθε Κυριακή στην εκκλησία της Ελλάδος, των Αθηνών, οι οποίοι λένε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι λέτε εσείς. Άρα εγώ, ποιον να πιστέψω, αυτούς ή εσάς? Ωχ, Θεέ μου, τώρα είναι εδώ που λέει σου έρχεται η μπάλα και λες τώρα τη διώχνω ή βάζω αυτόν τον κόλλη.
Προσέξτε κάτι. Και αυτό ακόμα έχει μια όμορφη απάντηση. Πολύ όμορφη. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε κανόνες ούτε καλή συμπεριφορά, ούτε κανόνες αυστηρούς στο κάθε ένα πως μιλάμε. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμα και τα μοναστήρια μας, να δει κανένας στο Άγιον Όρος, αν τα περπατήσει, θα δει πολλά διαφορετικά πράγματα στο πόσο αυστηρά ή χαλαρά δέχονται κάποια πράγματα. Αυτό είναι και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Δεν θεωρώ, θα ήταν ντροπή για μένα, έστω και λίγο να περάσει από τον καλό μου, ότι αποτελώ κάτι διαφορετικό. Δεν θα φύγω με καλή την καρδιά αν το πιστέψω αυτό, ούτε θα είναι καλό για μένα. Ίσως ο Παπαχρήστος είχε ένα πλεονέκτημα. Να έχει μια γιαγιά αετό, να ζήσει κοντά στο γέρο Παΐσιο ατελείωτες ώρες και ιδιαίτερα ποιες ήταν οι όμορφες μου στιγμές. Όταν πήγαινα και ήμουν άθεος και άπιστος, του έλεγα τα χίλια μύρια του γέροντα, τον τρέλαινα με τις παρατηρήσεις μου και αυτός απλά με αγκάλιαζε. Και το τέλος της ημέρας τι μου έλεγε. Εγώ του τα έλεγα, του τάχωνα. Και στο τέλος της ημέρας, Χριστάκη, θα ξανάρθησε. Ενέρε, γέροντα. Γιατί έχεις την αμφιβολία, να βρε παιδάκι μου, εγώ μα γράμματος. Και με όλα αυτά που σου έλεγα σήμερα, που δεν έλεγε τίποτα, μήπως σε στενοχώρησα. Μη τα λαμβάνεις υπόψη, εσύ τα λες καλά. Αυτή η αγάπη, λοιπόν, στο απέναντι, με έκανε εμένα, χωρίς να το καταλάβω, να λατρέψω αυτόν τον χώρο και να έχω τώρα τη λίγη δύναμη με τα παιδιά σας να το παλεύω. Δεν είμαι όμως παράδειγμα προς μίμηση, πιστέψτε μου. Άλλος, δεν έβαλε ούτε αυτοκόλλο, ούτε έδιωξα την μπάλα. Καλά τα πήρε. Άλλος. Έλα ρε, εσύ, δεν έκανε. Τώρα, στο σχολείο, όταν ήμασταν εκπαιδευτικοί, λέγαμε ή τα είπα καλά, μπράβο μου, και τα κατάλαβαν όλα ή δεν κατάλαβαν τίποτα. Πάντως, παρακαλώ πραγματικά τα παιδιά σας να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα πώς μπορείτε, όσοι έχετε παιδιά, γύρω στα από 13 μέχρι 20 και κάτι, πώς μπορείτε να βρείτε άκρη μαζί σας όταν την έχετε χάσει αυτήν την επικοινωνία. Πάρτε μια μέρα τον γιο σας ή την κόρη σας, οι δυο σας όμως, ούτε ο παπάς μαζί ή η μαμά, αν είναι αντίστροφα, ούτε τα άλλα τα παιδιά, ούτε φίλοι, ούτε γνωστοί. Και πέστε το πάμε ή πέστε της, πάμε να πιούμε ένα καφέ μαζί. Και εκεί μία φράση. Παιδάκι μου, θέλω να μου πεις τι παράπονα έχεις από μένα. Αλλά προσέξτε κάτι όμως. Όταν ξεκινήσει τα παράπονα που θα ξεκινήσει και τα περιμένει να σας τα πει και μπορεί να είναι μερικά χαζά αλλά για το παιδί βαριά και μπορεί και μερικά βαριά. Μην ορμήξετε. Τι λες ρε. Τι λες μωρή. Όχι, θα τα ακούσετε. Ήρεμα, όμορφα, ωραία. Και θα το πείτε στο τέλος. Σε ευχαριστώ. Ήταν υπέροχο αυτό. Σε ευχαριστώ. Θέλω μια μέρα να ξαναβγούμε, να σου πω και εγώ τα δικά μου παράπονα. Αλλά μια άλλη μέρα. Δώστε στο παιδί τη χαρά ότι θέλετε να το ακούσετε. Ότι θέλετε να το ακούσετε και να το ζήσετε. Που δεν τη δίνουμε δυστυχώς. Και γι' αυτό φταίνε πολλά. Μπορεί να φταίει και ο Σουλεϊμάν από την τηλεόραση. Και το είχα πει σαν αστείο κάποτε, τώρα δεν υπάρχει πολύ, είναι άλλα τώρα. Τότε με το Σουλεϊμάν είχα πει ένα αστείο. Λέω, ωραία, τον βλέπετε όλη την εβδομάδα, ναι. Μάθατε, λέω, τουρκικά. Ναι, θα μας χρειαστεί γιατί θα μας έρθει.
Αφού τον αγαπήσατε, λέει, όλοι στον Σουλεϊμάν και τον ερωτευτήκατε, θα μας έρθει ο Σουλεϊμάν. Μπορεί να το λένε και αλλιώς, αλλά θα έρθει με τουρκικά. Άλλος. Κανένας. Λέγε ρε μεγάλε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε η Εκκλησία να επανεξετάσει, αν θα πρέπει να την πιο ευέλικτη στα όρια του νομίμου, στα εισαγωγικά του νόμιμου. Αν επειδή εσείς συνεστρέφεστε με νέους, σας έχουν θέσει διάφορα ερωτήματα, π.χ. όπως εγώ πολλούς ρωτάω τα θέματα της τουρκικής γλώσσας, αν ένας νέος ιερέας μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Υπάρχουν θέματα που σας ενοχλούν και θα θέλατε η Εκκλησία να τα επανεξετάσει. Προσπαθείτε, αυτά γίνονται προσπάθειες. Δεύτερη σέντρα για να βάλω αυτό κόλλο. Μ' αρέσετε. Και ξέρετε τι σημαίνει για μένα το αυτό κόλλο μετά. Ωραία ερώτηση και αυτή και η προηγούμενη. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, ή γλώσσα που δεν γίνονται κατανοητά. Γιατί όμως δεν το πιστεύω αυτό. Ή άλλα πράγματα που θα μπορούσε να τα αλλάξει η Εκκλησία. Το μέτρο για να τα βλέπουμε εμείς με αγάπη, το έχουμε από την Εκκλησία. Δηλαδή, αν εσύ χρειάζεται να νηστέψεις 40 μέρες για να κοινωνήσεις, αλλά ο πνευματικός δει ότι μπορείς να κοινωνήσεις και με μισή μέρα νηστείας, αυτό δεν μου το απαγορεύει κανένας. Αλήθεια στο λέω. Είναι πόση αγάπη έχω εγώ για σένα, και πόσο κατανόηση γιατί πρέπει να σε αφήσω να κοινωνήσεις χωρίς νηστεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το έκανε ο πνευματικός μου και ήταν επίσκοπος και ήταν Αγία Ψυχή. Μπορεί να είναι στο βάθος αυτούς που θα αγιοποιηθούν. Το έχω χαρίσει, το έχουμε χαρίσει με τη γυναίκα μου και το όνομα του στο δεύτερο παιδί μας, Σεβαστιανός. Πάω μια φορά τον διακονούσα ως παπαδάκι. Ήμουνα τότε, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου πρέπει να είναι. Και θα πήγαινα σε μια χειρουργική επέμβαση εύκολη μεν, αλλά πονούσα πολύ και έπρεπε να πάω. Θα πήγαινα την άλλη μέρα. Με βλέπει μαζεμένο, μου λέει, τι έχεις εσύ. Λειτουργούσε. Δεν του λέω, πάω αύριο για εγχείρηση. Σηκώνει το πετραχύλιο με διαβάσει, μου λέει, πάω να κοινωνήσεις. Του λέω, χθες εγώ έφαγα κρέας. Λέει, δεν πειράζει. Πήγα. Πιστέψτε με, εκείνη τη Θεία Κοινωνία που μου την έκανε τόσο εύκολα χάρισμα και όμορφο χάρισμα, γιατί την άλλη μέρα πήγαινα με το φόβο της εγχείρησης, τη θυμάμαι ακόμα στο στόμα, στη γεύση, στην ενθύμηση. Γιατί μου ξεπέρασε όλα τα πρέπει. Γιατί εκείνη την ώρα έπρεπε να μου τα ξεπεράσει. Δεν μας λείπει αυτό, πιστέψτε με, ούτε στα σπίτια μας λείπει ο κανόνας και ο νόμος, είτε ο πνευματικός είτε ο κοσμικός νόμος, για να συμπεριφερθούμε στα παιδιά μας με αγάπη, με κατανόηση, με μεγαλοσύνη και με σταθερότητα και με όλα τα άλλα. Μας λείπει το να δούμε τον συνάνθρωπο με αγάπη. Μου λέγει ο Γεροπαΐσιος όταν τον ρώταγα, Γέροντα, τι να λέω στον κόσμο. Αχ, μωρέ παιδάκι μου, ποιος ακούει ομιλίες και κηρύγματα. Τότε, ρε Γέροντα, τι κάνω, πώς θα το πετύχω. Και απάντησε ενός ασκητή που ζούσε στην πραγματικά έρημο και άσκηση που αγιοποιεί, έφτασε στην αγιοσύνη του. Παιδάκι μου, ό,τι μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος με την αγάπη, με το χάδι και με το χαμόγελο, δεν μπορεί να τα καταλάβει με όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Μου λέει, θυμάσαι την παραβολή του ασώτου Ιού. Τι κάνει, μωρέ, εκείνος ο πατέρας, ποιος είναι ο πατέρας εκείνος, ο Χριστός την περιγράφει. Είναι ο Θεός πατέρας. Έρχεται ο άσωτος που τα έχει ρημάξει όλα και τι κάνει ο Θεός πατέρας, μου λέει, ο Γεροπαΐσιος μου το περιέγραφε. Δραμών επ' αυτών τρέχει και εσύ είναι γέρος που περιμένει τόσα χρόνια και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Και μετά
Φωνάζει τους δούλους και λέει, τον πλύνετε, τον καθαρίσετε, θα του βάλετε την στολή την πρώτη, την καλύτερη, θα του δώσετε το δαχτυλίδι στο χέρι, ότι ξανά είναι παιδί μου, αυτό σήμαινε στο αγόρι να δώσει το δαχτυλίδι, που ήταν του πατέρα το δαχτυλίδι, και θύσαντες των μόσχων των συτευτών και φαγόντες εφρανθόμεν. Αυτός είναι αυτός ο Θεός. Που ό,τι και να έχει κάνει ο γιος, αυτό που υπερισχύει είναι το δραμόν, το επέπεσαν επί τον τράχυλο, το κατεφύλισε και θύσαντες των μόσχων των συτευτών και φαγόντες εφρανθόμεν. Έξω από αυτά δεν είναι ο Θεός μας. Δεν είναι ο Θεός μας. Άρα ποια είναι η εντολή γέροντα στην εξομολόγηση, ποια είναι η εντολή παιδί μου, να κατεβάσεις το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Τι λες μωρέ γέροντα, και πώς θα γίνει αυτό. Τότε παιδάκι μου θα αγκαλιάσεις εσύ το παιδί για λογαριασμό του Θεού. Τέλος. Το κάνεις, είναι αυτός ο Θεός. Δεν το κάνεις, είναι ο άλλος ο Θεός. Πήγε, λέει κάποιος, ακούστε τώρα, και είναι με ερωτική αμαρτία. Πήγε κάποιος, λέει, στο Μέγα Αντώνιο, για φανταστείτε σε ποιον πήγε. Καλογεράκος, από εκεί από την περιοχή. Και του λέει, γέροντα, έπεσα. Τι παιδάκι μου σαρκικό. Μην ψάχνετε, δεν λέει ποιο. Σαρτικό. Σηκώ παιδί μου. Τον ευλογάει, το διαβάζει. Χαίρεται το παλικαράκι, το καλογεράκι. Ναι, έχω ελπίδα. Ξαναπάει όμως μετά από λίγες μέρες. Όλοι οι άνθρωποι, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τις πτώσεις μας, τις αδυναμίες μας. Ξαναλέει πάλι το ίδιο. Έπεσα. Ξανά παιδί μου σηκώ. 5, 6, 7, 8, 10 φορές, δεν θυμάμαι πώς λέει το γεροντικό. Πάει και την τελευταία. Τι έπαθες παιδί μου, του λέει ο γέροντας. Άσε ρε γέροντα. Ξαναέπασε. Άστο, λέει, εγώ δεν έχω σωτηρία. Του λέει παιδί μου, τι αμαρτία έκανες το αυτή τη φορά. Το καλό γεράκι με την αγαθοσύνη του. Του λέει γέροντα, την ίδια αμαρτία έκανα. Όχι βρε παιδάκι μου αυτή. Αυτή πάντα μικρή θα είναι στα μάτια του Θεού όταν μετανιώνεις. Τότε ρε γέροντα ποια αμαρτία και τι του λέει. Την απελπισία παιδί μου. Την απελπισία. Θυμάστε μωρέ από τη διήγηση του γερού Πορφύριου που ο γερό Πορφύριος έμπαινε μέσα, να το πούμε επιστημονικά. Αλλιώς το λέω συνήθως, αλλά επιστημονικά. Έμπαινε μέσα στους οίκους ανοχής, εκεί στην Ομόνια, στην Αθήνα και πήγαινε και έκανε παρέα με τα κοριτσάκια που ήταν εκεί. Καλό μου, πώς σε λένε. Κάτια γέροντα. Ψήσε μου ένα καφέ. Και κάθονταν και κουβέντιαζε μαζί τους και έκανε προσευχή μαζί τους. Και πολλές φορές τα κοριτσάκια συγκινούνταν. Καταλάβαινα. Και έφυγε μαζί τους. Οι ταβατζίδες όμως που χάναν το εμπόρευμα, τον βρίσκαν παρακάτω, τον κάναν μαύρο στο ξύλο. Και έλεγαν οι θεούσες. Έχει πάντα θεούσες η κοινωνία μας. Τέτοιος που είσαι, καλά να πάθεις. Γέροντας όμως, την ψυχούλα την είχε πάρει αγκαλιά και την οδηγούσε στη σωτηρία. Και οι άλλοι που τον έβλεπαν έμεναν απλά με την κατάκριση. Βλέπετε τι μπέρδεμα έχει η ζωή. Κάποιοι να σώζονται. Τι έκανε ο ληστής στο σταυρό. Και τον πήρε ο Θεός. Σήμερα αλήθεια λέει σου λέω. Μετέ μου εσύ εν το παραδείσο. Αυτόν τον Θεό πιστεύουμε εμείς. Που το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το εικοστό, το χιλιοστό που μας δίνει είναι την αγάπη Του, την έννοια Του, τη χάρη Του
ό,τι και αν κάνουμε, εκείνο ο Θεός, έτοιμος να κάνει την παραβολή του ασώτου σε όλους μας. Σε όλους μας, σε όλους, στους πάντες. Την παραβολή του ασώτου. Άλλος. Αχ, τούτος εδώ ο παππούλης που τον αγαπώ πολύ, γιατί αυτός με έφερε εδώ. Λοιπόν, κάτι που έχω διαπιστώσει τα τελευταία 2 χρόνια από τη θέση μου ως στρατιωτικός ιερέας εδώ στο νησί. Πριν υπηρετούσε ένα μικρό χωριό, την Πελόπη, όπου ήταν περίπου 250 ψυχές. Ίσως ήμουν τυχερός, δεν ξέρω τι, ήταν ένα χωριό όπου όλα τα νέα τα παιδιά ξέραν τα πάντα από την Εκκλησία, τα πάντα. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Στο στράτευμα τώρα, που το 90%, το 80% των ενωρητών μου σε παρένθεση είναι 19χρονα και 20χρονα παιδιά, διαπιστώνω το εξής, ότι έχει η Ελλάδα καταπληκτικά παιδιά, φοβερά παιδιά, έχουν όμως άγνοια. 3 παραδείγματα. Τρία παραδείγματα. Ήμουνα στο Σύνταγμα της Καλονής πριν 1,5 χρόνο. Δεν είχα στρατιώτη μαζί μου να με βοηθήσει. Βγαίνω έξω, ήταν παραταγμένοι όλοι. Λέω, κάποιο παιδί να με βοηθήσει στη λειτουργία εδώ, κάποιος. Σηκώνεται ένας ψηλός, λέει, εγώ. Με χαρά, εγώ. Λέω, έλα μέσα στο ιερό. Λέω, αυτός τα ξέρει όλα, για να πει εγώ με χαρά. Ήταν 25-26 χρονών, γιατί μιλήσαμε μετά, μα τελείωσε λειτουργία. Του λέω, παίρνω καιρό εγώ. Με κοιτάει έτσι, μόλις λέω, παίρνω καιρό. Άναψε, λέω, το ακίνητο. Μου λέει, ποιο είναι το ακίνητο? Λέω, το καντιλάκι αυτό πάνω από την τράπεζα. Άναψε το, σε παρακαλώ, βάλε λάδι. Δίνομαι, παίρνω καιρό, παίρνω μέσα, δεν είχε κάνει τίποτα. Μου λέει, πώς ανάβουν το καντήλι? 25 χρονών παιδί. 2 μεταπτυχιακά και είχε ξεκινήσει διδακτορικό. Στο εξωτερικό. Δεν ήξερε πώς ανάβει το καντήλι. 2ο περιστατικό. Ήταν ψυχοσάββατο πρόπερση. Και μοίρασα τα παιδιά κόλυβα. Φεύγοντας, δίνω και σε 2 στρατονόμους στην πύλη κόλυβα και φεύγω. Το πρωί έρχεται ο ένας, ο οποίος καλή τη ώρα, είναι πολύ καλό παιδί και μιλάμε ακόμα από την καρδίτσα, από επαρχία κιόλας. Μου λέει, πατέρα Θεόδωρε, λέει, αυτά τα σποράκια, λέει, τι ωραίο γλυκό, λέει, Μυτιλινιό. Τα κόλυβα. 23χρονών, απόφυτος εμποροπλοιάρχων. Το 3ο περιστατικό τώρα τελευταία. Ο οδηγός μου, ο οποίος είναι εξαιρετικό παιδί στρατιώτης, έτυχε πάλι, πήγα στην Καλονή στο Σύνταγμα, του λέω, έλα με στο ιερό να με βοηθήσεις. Ήταν η πρώτη εβδομάδα που τον είχα. Του έδειχνα τι θα κάνει, με δυσκόλεψε λίγο γιατί δεν ήξερε το παιδί. Μόλις φύγαμε, μου λέει, πάτρε, λέει, πάρα πολύ ωραίο, λέει, αυτό όλο μέσα στο ιερό που κάνετε. Μην παίρνετε άλλο παιδί, θα μπαίνω εγώ να βοηθάω μέσα. Και λέω, πολύ καλά παιδιά, αλλά έχουν άγνοια. Ποιος φταίει? Και οι γονείς και εμείς. Υπάρχει προαίρεση από τα παιδιά. Τι ωραία που μίλησε ο πατήρ Θεόδωρος. Τον έκανα φίλο μου σήμερα. Εγώ, πατήρ, θέλω να σας ρωτήσω, όλη την ώρα τώρα μιλάμε για, πρώτα απ' όλα, για το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει στον κόσμο και είναι το παιδί. Ο Θεός μας κάνει αυτό το μεγάλο δώρο στη ζωή. Ποιο είναι το δώρο, και αν υπάρχει δώρο, που εμείς και τα παιδιά μας θα κάνουμε στο Θεό? Υπάρχει, και ποιο είναι αυτό? Μια ερώτηση που είναι όλη η κοινωνία μας είναι αυτή. Ποιο δώρο πρέπει να είναι το δικό μας? Να τα μάθουμε τη ζωή, να τα μάθουμε για την ψυχή τους, να τα μάθουμε για το Θεό τους, έτσι όμως που όλα αυτά να τα αγαπήσουμε. Έβλεπα μια φορά ένα έργο, δεν θυμάμαι όμως πώς το λένε, γιατί στα ξένα είναι στουρνάρι, που έδειχνε μια αρκούδα που γέννησε το αρκουδάκι της, το εκπαίδευε σε όλα και μετά άρχισε να βρει τρόπο να το διώξει να φύγει για να ζήσει έξω στη ζωή.
Και λέω, εμείς το κάνουμε για τα παιδιά μας να βγουν στη ζωή, να ζήσουν και να εκπαιδευτούν και για τη ζωή στα πράγματα και για τις ψυχής και τις πνευματικότητας, όπως είπε ο πατήρ Θεόδωρος, που τα έχει αυτές τις ηλικίες των 18, 19, 20 πόσο, για να τα ξέρουν, αλλά, επιμένω, με ομορφιά και αγάπη. Γιατί αν αυτά δεν τα αντίνουμε με ομορφιά, το παιδί θα φύγει και θα φύγει και γρήγορα. Τι μου λένε κάποιες μεγάλες ηλικίας κυρίες, που ήταν παλιά μια άλλη εποχή, πάλι με τις σκληρότητές της. Πάτερ, ξέρεις τι ηλικία παντρεύτηκα και έφυγα. 17 χρονών. Ξέρεις γιατί? Διότι στο σπίτι ήταν όλα πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα και εγώ τον πρώτο που με ζήτησε είπα ναι και φύγαμε. Και δεν πέρασε καθόλου καλά. Η εκκλησία, ας πούμε, η κοινωνία, η δήμη, κάποιος, θα σου δεν ξέρω, έπρεπε να έχουμε αυτήν την εκπαίδευση, την εκπαίδευση για το πώς θα φτιάξουμε οικογένειες. Πρώτη οικογένεια. Βέβαια. Ο οποίος θα πει τα πάντα. Όμορφα, ωραία, με υπομονή, με αγάπη. Τις ενορίες. Όλοι. Και του στρατού. Μην το βγάζουμε έξω. Εδώ είναι αργότερα. Ο παπάς ενορίες άλλος... είναι από νωρίς. Ναι. Θα ήθελα να πω, και αν άκουσε εσάς, καλησπέρα. Σαν γονιός, όταν το παιδί σου, ας πούμε, σου πει ότι θέλω να ακολουθήσω το μοναχισμό, τι κάνουμε, το αποτρέπουμε, δεν το αποτρέπουμε και... Γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά που λέμε, ας πούμε, που ακούμε, ότι οι γονείς λένε ότι εγώ το φαντάζομαι γιατρό ή δικηγόρο και εκείνος μου πήγε στο παλιό μου μοναστήρι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε? Τι ακολουθούμε, τι θα κάνατε? Πάλι θα πω ερώτηση για αυτόν τον κόλ με βάζετε να κάνετε. Κοιτάξτε, θα σας πω τι κάνω εγώ που παιδεύουμε σε μια επόμενο βήμα ως πνευματικός. Δεν είμαι από αυτούς που εύκολα το λέω, ό,τι και αν σημαίνει αυτό να το λέει ένας παπάς. Δεν είμαι από αυτούς που εύκολα θα πετάξω τη σκούφια μου μόλις μου πει κάποιος ή κάποια ότι θέλει να πάει για μοναχός ή μοναχή. Γιατί όμως? Γιατί εγώ το έζησα ενώ είχα ερωτευτεί το μοναχισμό, ο χειροπαίσιος με έδιωξε. Και όταν μετά το συζητούσαμε πολύ καιρό, πήρα φοβερά μηνύματα γιατί εγώ δεν έπρεπε να πάω. Διότι αυτές οι επιλογές δεν είναι εύκολες επιλογές. Πρέπει να το θέλεις, έλεγε ο χειροπαίσιος, αν το θέλεις λίγο για μοναχός και λίγο για γάμο, θα πας σίγουρα στο γάμο. Του χειροπαίσιου ήταν. Κουβέντα από την Κάμονα. Αν το θέλεις όμως, λέει, τόσο πολύ, πρέπει να έχεις δώσει και τη ζωή σου πριν, που να μπορείς να τη σηκώσεις. Γιατί άμα πας στο μοναχισμό και δεν μπορείς να το σηκώσεις, η επιστροφή έχει υπερδέματα. Όχι ότι απαγορεύεται να επιστρέψεις, δεν λέω αυτό, δεν σε φυλακίζει κανένας. Αλλά έχει άλλα υπερδέματα. Και πνευματικά και κοινωνικά και το ένα και το άλλο. Το χειρότερο όμως, ξέρεις ποιο είναι? Να είναι κάποιος εδώ και να ζει ψεύτικα ως καλόγερος. Σας πω ένα παράδειγμα και τελειώνω, αν θέλετε. Είμαι νέος παπάς, παπάς έχω 22 χρόνια, έγινα το 99 και ήμουν 39 χρονών. Και είμαι στην αρχή και μου έρχεται ένα παλικάρι καλή ώρα, κάθεται απέναντι, τον βλέπω αποφασισμένο να μου μιλήσει και μου λέει, ξέρεις, παπά Χρήστο, κάνω απόδειπνο, κάνω μεσονυκτικό, κάνω τον όρθρο πρωί-πρωί, κάνω μετάνοιες, κάνω αλάβρωτο, κάνω. Είδα όμως τόση σκληρότητα σε όλα αυτά. Λέω και, λέω μέσα μου, είσαι παντρεμένος, είσαι ελεύθερος, εδώ ναι ρε παπά τώρα το πρόβλημα. Είμαι νιώπαντος. Πόσον καιρό δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Πόσες ώρες τρως το βράδυ για όλα αυτά? Μου λέει 2 ώρες. 3 ώρες. Συγχωρέστε με τώρα πώς θα το πω πάλι. Μην με ξαναφέρετε, άμα θέλετε. Λοιπόν, για πες μου, λέω.
Εκείνη την ώρα, το κορίτσι τι κάνει και βάζει κάτι φωνές σκληρές. Ναι ρε παπά, αυτό είναι, κάνει το διάολο. Τι διάολο. Ξαπλώνει στο κρεβάτι και αρχίζει. Τα διηγείται το αγόρι, όχι τα λέω εγώ. Έλα βρε αγάπη μου, έλα βρε αγαπούλα μου, τι ώρα θα έρθεις βρε αγάπη μου, άντε ρε αγάπη μου. Και μετά λέει φωνάζει κιόλας, άντε ρε αγάπη μου, πότε θα έρθεις. Και μετά λέω τι κάνει, κοιμάται. Και όταν λέω εσύ θέλεις να κάνεις μετά, πάω και την ξυπνάω και κάνουμε. Και όταν δεν θέλεις, κοιμάμαι. Απάντηση δικιά μου, συγχωρέστε με, δεν τη λέω για να την εφαρμόσουν όλοι οι πνευματικοί. Κομμένα όλα. Τι λες ρε παπά. Κομμένα όλα. 10 κυρελέισον το πρωί, 10 το βράδυ και μετά πας στο κρεβάτι. Δεν θέλω, του λέω, να σου περιγράψω τι θα κάνεις, αλλά αν δεν ξέρεις θα σου περιγράψω, λέω, τι θα κάνεις και θα είναι εντολή. Τέλος πάντων, σηκώνεται, χτυπιέται, φωνάζει, τι παπάς εσύ, τι κάνεις, τι αυτό, τι ετούτο, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο. Φεύγει, φεύγει. Δεν συμφωνούν. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα, ξαναεξομολογούσε. Μου λέει, βρήκα άκρη. Τα μισά από αυτά, για κάποιες φορές θα κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου. Τώρα του λέω, τώρα που ήρθες ξανά, τώρα δεν γλιτώνεις. Του λέω, ή ακριβώς έτσι, ή πας στο καλό. Δέχτηκε. Περνάνε κανένα 2-3 μήνες και εμφανίζεται ένα κοριτσάκι. Είμαι η τάδε του τάδε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, διότι έσωσες το γάμο μου. Η κουβέντα με το κορίτσι το άσχετο πνευματικά. Ρε πάτερ, όμως θέλω να σου πω κάτι. Ό,τι έκανε δεν μπορεί να ήταν του Θεού, ρε πάτερ. Τόση σκληρότητα, τόσο βρίσιμο, προσευχή και βρίσιμο. Πάει, ρε πάτερ. Αυτός με σκυλόβριζε. Τι προσευχή έκανε. Το αποτέλεσμα. Κάνανε μια υπέροχη οικογένεια. Και τι μου λέει μετά από... Τώρα είναι και συνεργάτης μου και φίλος μου. Τι μου λέει μετά από καιρό. Δέστε τώρα η πνευματικότητα η υγιής. Τι μου λέει μετά από καιρό. Έκανε 4 παιδιά και όταν προσευχόταν τα παιδιά του μικρά και λέγανε προσευχούλα το σχολείο την προσευχούλα, δεν λέγανε σπουδαίες προσευχές. Κάθομαι και εγώ λέει δίπλα στη γωνία και νιώθω ρε πάτερ εκείνη την ώρα, άντρας τώρα μέχρι την πάνω, τόση γλυκύτητα, τόση ομορφιά, νιώθω το Θεό εκεί. Αλλά τώρα και στα κυρελέισον που λέω, νιώθω το Θεό εκεί. Για το λέω να σε ρωτήσω. Όταν έκανες λέω όλα τα απόδειμνα και όλα τα μεσονυχτικά και τους όρθρους και τις αγρυπνίες και το και εκείνο τον ένιωθες το Θεό. Όχι ρε πάτερ, είχες δίκιο, το διάολο ένιωθα τότε. Να είστε καλά.